Παρουσίαση του βαρόμετρου, το οποίο κατέγραψε τις διαθέσεις του επιχειρηματικού κόσμου και του καταναλωτικού κοινού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η μέτρηση έγινε από τις 15 έως 30 Μαρτίου, όπου πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, για πάνω από 13 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερη έκπληξη για μένα προσωπικά το γεγονός ότι το βαρόμετρο αυτό έδειξε μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, να έχει βελτιωθεί αισθητά από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και κυρίως δες ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες όλοι οι κλάδοι κινήθησαν σε θετικό επίπεδο. Μεγάλη επιτυχία θα μπορεί να πει κανείς ότι σημείωσε και το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί η αποδοχή του φαίνεται να είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι είναι έχει πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αντιδράσεις από την αρχή, εν τούτης φαίνεται να εμπεδώνονται σταδιακά στην αντίληψη των καταναλωτών ως ένα σημαντικό στοιχείο για την συγκράτηση του κόστους διαβίωσης. Είναι σημαντικό επίσης ότι να κατανοήσουμε ότι η οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μεταβάλλουν πολύ γρήγορα τις διαθέσεις τους και αυτό έχει να κάνει με την τρέχουσα συγκυρία. Η μέτρηση έγινε την περίοδο που δεν είχε ακόμη συμφωνηθεί από τον ΟΠΕΚ ο περιορισμός της παραγωγής, άρα πιθανόν να έχουμε και άλλου είδους δευτερογενή αποτελέσματα από αυτή την εξέλιξη. Είναι το καλύτερο βαρόμετρο που έχουμε κάνει σε αυτήν την χρονική περίοδο από το 2009 μέχρι σήμερα. Προφανώς βέβαια, γιατί μέχρι τώρα οι κρίσεις δεν μας άφησαν. Είχαμε τις μνημονιακές κρίσεις από το 2010 μέχρι το 2019. Ακολούθησε η πανδημική κρίση, ακολούθησε η ενεργειακή κρίση. Τώρα λοιπόν έχουμε τους καλύτερους δείκτες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους τέσσερις κλάδους, τους τέσσερις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζουμε, δηλαδή κατασκευές, εμπόριο, υπηρεσίες και βιομηχανία. Έχουμε τους καλύτερους δείκτες που είχαμε ποτέ. Σύμφωνα με τον κύριο Πασχάλη Αλέξανδρο Τεμεκενίδη, Διευθυντή Ερευνών Παλμός Ανάλυσης, υπάρχει μια αισιοδοξία για το επόμενο εξάμηνο και στους τέσσερις κλάδους, όπως επίσης υπάρχει και στην πλευρά των καταναλωτών μια μείωση απεσιοδοξίας που παρατηρούσαν τα προηγούμενα χρόνια, η οποία οφειλόταν σε δύο λόγους, στην προεκλογική περίοδο και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.